Με τα μάξι λέει Τόνια και εμένα Τόνια. Ανέβασα και story, προχτές δεν το πίστευα. Μπήκα μέσα, νόμιζα ότι θα βράσω. Μάλιστα, Ολλανδία 19 βαθμούς, Μυτιλήνη 45. Εντάξει παιδιά, βράζει. Λάρισα 39. Καλέ, τι έγινε στη Λάρισα? Τι έγινε στη Λάρισα παιδιά, το διάβασα τώρα το πρωί και τρελάθηκα. Τι έχουν πάθει άντρες? Δεν ξέρω ρε παιδιά, μας έχει πειράξει κάτι? Ήμασταν έτσι πάντα και τώρα που χαζέψαμε με τον εγκλισμό και με όλα αυτά? Δεν ξέρω τι να πω. Άλυμο 45, πρέπει και στην Αθήνα να έχει πάρα πολύ ζέστη. Μεγανή 42, Λαμία 44. Πω. Ηγουμενίτσα, αχ τι ωραία. Δεν είναι άντρες, ναι. Έβλεπα ένα TikTok, παιδιά, γέλασα πάρα πολύ. Έβλεπα ένα TikTok που λέει αυτή, αν η σεξουαλικότητα ήταν επιλογή, θα διάλεγα τους άντρες, νομίζεις? Και προβληματίστηκα, δεν σου κρύβω. Προβληματίστηκα, λέω, εντάξει, Λάρισα βαράει 45 άρια, ε. Συγγνώμη, ποιο είναι η Λάρισα? Κάνω live με τα παιδιά. Ποια παιδιά? Στο Instagram. Ρε Κεφαλίνη, Ελέξω. Ελέξω να πεις ένα γεια. Σε λίγο, γιατί είμαι με τον εγκλισέ μου τώρα. Με τον εγκλισέ. Τι ωραίο look. Πόσο πιο νέος από εσένα φαίνομαι, ε? Κακομύρης, καημένος. Καμένος. 50 βαθμούς στην Κύπρο. Τι λες ρε Μαρίνα? Πω. Τι θα κάνουμε παιδιά, δεν ξέρω, δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και η κουμπάρα μου, η οποία είναι τέρμα έγκυος. Είναι σαν ετοιμόγενη, για να είναι τον Οκτώβριο βέβαια, αλλά είναι σαν ετοιμόγενη. Και ντρεπόμουν να της πω ότι υποφέρω. Την έβλεπα με την κοιλιά εκεί, λέω τώρα τι, να γκρινιάξω εγώ? Άσε, δεν γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω. Τι να κάνεις παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι. Όλα για μας. Παύλο εδώ λένε κούκλο, σεξι, αυτά. Ένας χαμός γίνεται στο Instagram για πάρτι σου. Δεν θέλω υπερβολές, αλλά ναι. Παύλο Σταματόπουλος μία λέξη. Έχουμε πέσει, ε. Έχουμε πέσει. Ελέξω, παιδί μου. Τώρα βάλω παπούτσια. Τι παπούτσια, πού θα πάμε, Γιώργη Βασία? Παπούτσια. Εδώ πότισε, τον πήρε η μαμά μου, του δώσω οδηγίες. Γιατί μία δουλειά έχει να κάνεις. Αυτή είναι εδώ. Λοιπόν. Δείξε τον νεκρόφυτο. Φωνάζει νεκρίλα. Ρωτάνε ποιο είναι το Instagram του Παύλου. Ψέματα. Παύλος Σταματόπουλος, μία λέξη. Με χωρίς... δι, με δι. Με δι, ναι. Γιατί με γιου είναι ο ξάδερφός του. Ακολουθήστε και τον ξάδερφο, δεν πειράζει, αλλά ο Παύλος είναι με δι. Ακούστε τι έπαθα χτες, να πω στα παιδιά. Πες. Αν δεν ξεφτιλίζεσαι. Θα ξεφτιλιστώ, αλλά τι με νοιάζει τώρα, εδώ έχουμε πει άλλα κι άλλα. Ξεκινάω που λέτε από Αθήνα με το αμάξι να ανέβω. Έρχομαι, μου λέει, με παίρνει ο μπαμπάς μου τηλέφωνο, μου λέει θα πρέπει να πας από το σπίτι να ποτίσεις τα λουλούδια. Λέω εντάξει, να πάω από το σπίτι να ποτίσω τα λουλούδια στη Θεσσαλονίκη πριν έρθω Χαλκιδική. Εν τω μεταξύ το Αθήνα Χαλκιδική, όπως καταλαβαίνεις, είναι ρε παιδί μου, το κάνω ένα 6,5 ώρες. Δεν είναι και εξεγέλασε, είναι 650 χιλιόμετρα, 700. Τέλος πάντων. Έλα, μ' ακούτε. Ξεκινάω που λες, πάω, φτάνω μετά από 5,5 ώρες, 6, Θεσσαλονίκη, πηγαίνω στο σπίτι, ποτίζω.
Το τι συνειδητοποιώ. Τι συνειδητοποιώ. Ότι έχω αφήσει την τσάντα μου μέσα στο σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη. Του λέω αποκλείεται, μου λέει ηλίθεια. Του λέω ναι. Μου λέει τσέκαρε το πορπαγκάζ μου πως την άφησε εκεί. Εντάξει παιδιά, έχω καεί, δεν είμαι καλά. Εντάξει, το ξέρετε, τι να κάνουμε τώρα. Μου λέει ωραία σήκω πάμε. Του λέω να σου πω κάτι άστο. Πάμε αύριο, πάμε το βράδυ. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά τώρα γιατί θα σκάσουμε. Και πάμε το βράδυ. Και μετά το βράδυ πήραμε και τη φιλιό τηλέφωνο που ήταν εκεί. Πήγαμε, φάγαμε εκεί στο εστιατόριο. Πώς το λέγανε, πολύ ωραία φάγαμε. Βρεγμένη γάτα. Βρεγμένη γάτα, πήγαμε εκεί, φάγαμε. Μετά γυρίσαμε Χαλκιδική. Καλά στην επιστροφή, δεν σου λέω. Πες τι DJ Λίκη έκανα στην επιστροφή. Όχι, πες. Δώσε ένα δείγμα από τη φωνή σου, αν τολμάς. Γιατί λες ότι έχεις ίδια φωνή με την Τζένι Μπράουν, γι' αυτό το λέω. Πάρα πολύ ωραία τραγούδισα τη Σκλάβα, θέλω να σας πω. Σε όλη τη διαδρομή τραγουδούσα. Πιάσαμε Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, ελληνικές ταινίες, Μποφίλιου. Πάρα πολύ ωραία την πήγα την Νατάσα. Ναι, αυτό είναι το mood αυτή τη στιγμή. Θα το υποστείς. Τι να κάνουμε. Τι άλλο ακούσαμε. Δάκι. Δάκι, βεβαίως. Ποιο μου έλεγες βάλτε από το YouTube γιατί δεν το έχεις στο Spotify. Την Κρονοπούλου. Ποιο. Μέτρησα χθες. Ναι, αλλά πώς λέγεται. Του Πουλόπουλου βασικά είναι, το έχει πει και η Κρονοπούλου. Αχ. Έψαξα χθες. Όχι. Μέτρησα χθες. Έφυλε η Κλέη με Παύλο. Κλέη γιατί. Δεν ξέρω, βρεγμένη γάτα λέει ο Σάββας, πολύ καλό φαγητό. Φέτος θα είμαστε στο Μέγκα. Ναι, έχουμε και. Το λέω. Διαφορά ηλικίας. Δεν έχει σημασία. Πώς. 42 χρόνια γυναίκα. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον με ένα 45. Δεν με θέλουν οι 45. Δεν με θέλουν οι 45. Τι να κάνουμε. Όπου έχει σου ξέρω ο καθένας. Μετά θα πάμε σε άλλη κατηγορία. 20-22. Εντάξει. Αναγκαστικά. Από τη στιγμή που κατεβάζει. Σας. Και έτσι που λέτε, μετά κάναμε, το ζήσαμε λίγο, σκεφτήκαμε πόσο καιρό έχουμε να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό. Πάρα πολύ καιρό. Οπότε το ζήσαμε στη διαδρομή, ήταν και 2 η ώρα το βράδυ, άδειος ο δρόμος και εδώ του γουστάραμε πάρα πολύ ωραία.
Τα τζιτζίκια, ναι, πολύ τζιτζίκια, Αναστάσια. Α, θέλει και παιδιά ο Ιάκωβος. Αχ, ορίστε. Η κουβέντα σου ήταν. Εσωτερικό αστείο. Στοιχεία του Ιάκωβου έχουμε. Όχι. Ετώνος, ηλία, πούμε. Δράμα. Πώς... 46 και 9 λέει η Αναστασία στο Βόλο. Μυτιλίνη δεν θα έρθω φέτος στην Ερεσό και είμαι και πάρα πολύ στεναχωρημένη, θέλω να σας πω, ειδικά για την Ερεσό. Αλλά δεν μπορώ να απομακρυνθώ τόσο πολύ από τη μαμά. Προσπαθώ να είμαι σε... ακόμη και όταν δεν μπορώ να είμαι μαζί της, προσπαθώ να είμαι σε απόσταση... μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο και μετά έχει μία πτήση τη μέρα. Οπότε δεν μπορώ να το ρισκάρω, δεν μπορώ να είμαι τόσο μακριά. Ελπίζω όμως ότι του χρόνου θα τα καταφέρω. Και γενικώς, ξέρεις, με πιάνει αυτό που θέλω να είμαι κοντά. Δεν μπορώ να απομακρυνθώ. Στη Δράμα 40 βαθμούς, Ηράκλειο, Λάρισα 40. Δείχνει 42 βαθμούς, αύριο 41, Πέμπτη 40 και από Παρασκευή κατεβαίνει σιγά σιγά και Σάββατο έχει 35 βαθμούς στην Αθήνα. Πολύ λίγο. Γεια σου ρε Νίκο, αχ δεν μπορώ να μιλήσω, αχ δεν μπορώ να μιλήσω. Ποιος Νίκος? Ο Νίκος. Α. Έκπληξη! Έκπληξη! Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά τι ωραία πράγματα ανεβάζεις κι εσύ από εκεί. Λιγότεροι. Τα κορίτσια όλες. Είμαστε πολλά. Θα γειτονεύουμε με όλες τις καλές μας φίλες. Μύκονος γαμός. Παύλο λέει η Έλενα ότι τους γράφεις. Ορίστε, έχουν παράπονο τα παιδιά. Η Έλενα γκνγκ. Παιδιά δεν θα...
θες, ας πούμε. Α, ορίστε, ο Αθανάσιος λέει να πάμε Κέρκυρα. Πότε θα πάτε, ε? Εσύ θα πας Κέρκυρα, όχι. Θα πάω. Η Φωτεινή λέει ο Παύλος πόσο κουραστικός. Γιατί? Ποια Φωτεινή είναι, για το δεκάρο. Είναι η Φωτεινή Κακαρίδη. Εγώ θα πάω Κέρκυρα μετά τη σκηνή. Ωραία, ποια είχα δίαιτα, ρε αρετή, ποια δίαιτα, για δίαιτα είμαστε. Εδώ το ζόρι στεκόμαστε όρθιοι. Άμα δηλαδή δεν τρώμε κιόλας και δεν πίνουμε, βγαίνει. Φιλιά από Αλβανία, από Θεσσαλονίκη, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, Αλεξία μου, και είναι αλήθεια. Καλό περάσουμε πριν από το χωροκύριο. Α, παρατήρηση μου κάνει η Εύη, μη διαβάζεις ό,τι θες μόνο. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Τι δεν διάβασα, έλα πες. Ό,τι θες να διαβάσω. Λες και δεν τα βλέπετε, εμένα περιμένετε να κάνω ανάγνωση. Θα περάσουμε το ξενοδοχείο να σε πριν οπουδήποτε πάμε, ας κάνουμε λίγο αυτά τα θέματά μας. Ποια είναι τα θέματά μας, πες τα παιδιά, τι θες. Όχι εγώ μόνο. Κι εγώ, ναι, τι. Ως αθλητής πρέπει να κάνω μασάζ. Τι ψέμα, ως αθλητής, ποιος, ναι, πιστεύεις ότι θα το πιστέψει αυτό το πράγμα. Έχω κόμπους. Τι κόμπους έχεις. Αθλήσου πρώτα και μετά λύσε τους κόμπους. Ότι δεν αθλούμε. Άντε, πες ένα γεια στα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Εμείς θα πάμε να βουτήξουμε να πίνουμε ένα καφεδάκι στη δροσιά. Και θα τα πούμε γυρνώντας. Τι κάνεις τώρα? Ήθελα να δεν είναι κανένας φίλος μας μέσα. Τι φίλοι πας, μωρέ. Παύλος Σταματόπουλος με δει με μία λέξη. Θεέ μου, σταμάτα να πιέζεις τον κόσμο, άμα θέλει θα σε ακολουθήσει. Ναι, δεν θέλει όμως. Μα είσαι αφαιρέγγιος όμως. Τους είπες θα δώσεις δώρο στους 70.000, έφτασες στους 70.000 και μετά σφυράς κλέφτεκα. Δεν γίνεται έτσι. Σφυράω. Κλάφτεκα. Κλάφτεκα. Κλέφτεκα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είσαι... τα stories που έκανα με την Κατσαφάδου. Εντάξει, τι άτομο είναι αυτό. Αλήθεια σου λέω, πρέπει να την κάνουμε κολλητή μας. Δεν υπάρχει. Το άτομο είναι είδωλο. Είναι από αλλού. Μου φτιάχνει τη διάθεση, μου φτιάχνει τη μέρα. Το είδες στο TikTok που έκανα. Πάχινες. Τον κακό στο φλέρο, ρε, που πάχινα. Έτσι το έχεις δει. Τέλειο, τέλειο TikTok. Αυτά. Να περνάτε όμορφα, δροσερά, εύχομαι. Και μπορεί να πούμε και το βράδυ. Ναι. Θα δούμε. Πιο χαλαρά, πιο δροσερά. Ναι.